Τα τσουχτερά πρόστιμα άρχισαν ήδη να χτυπάνε την πόρτα εκατοντάδων χιλιάδων κατόχων ανασφάλιστων και ταχύων οχημάτων. Το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών ξεκίνησε ήδη την αποστολή των ειδοποιητήρων είτε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο είτε στη θηρίδα μηνυμάτων του TaxisNet. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι στιγμής έχουν σταλεί 800.000 ειδοποιητήρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, για τα οποία μάλιστα αρκετοί έχουν παραδώσει τις πινακίδες τους προπολού. Να ψάξει και να τους τιμωρήσει αυτούς που δεν ασφαλίζουν τα αυτοκίνητά τους, όχι υποχρεωτικά να κάνει το μεσάζοντα για τα χρήματα. Η ασφάλεια πάντα, ναι, πληρωμένη. Και τα τηλεκτροφορίες και η ασφάλεια. Το αλαλούμ συνεχίζεται ακόμη και με ιδιοκτήτες γιοταχή, οι οποίοι έχουν μεταβιβάσει το όχημά τους πριν από αρκετά χρόνια. Σήμερα όμως βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να λάβουν ειδοποιητήριο με πρόστιμο 250 ευρώ και με το αιτιολογικό ότι το όχημά τους παραμένει ανασφάλιστο. Την έχω αιτήσια, όλα τα έχω ασφαλισμένα. Δεν μπορεί, οπωσδήποτε διατρέχουμε κίνδυνο, αν πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι. Ποιος θα με καλύψει? Τα λάθη που παρατηρούνται και εντοπίζονται στο σύστημα διασταύρωσης εκτιμάται πως ξεπερνούν τις 150.000. Ένας τεράστιος αριθμός, ουσιαστικά ένα στα τέσσερα ειδοποιητήρια. Όλες αυτές οι περιπτώσεις καλούνται να απευθυνθούν στις κατατόπους ΔΟΗ για να λύσουν το πρόβλημα, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες να αποδείξουν είτε ότι έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχημάτων, είτε ότι έχουν προβεί στις μεταβιβάσεις. Παρ' όλα αυτά, οι εφορίες δηλώνουν αναρμόδιες και γνωστοποιούν σε κάθε πολίτη που φτάνει για να διαμαρτυρηθεί ότι δεν έχουν στα χέρια τους καμία οδηγία για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα δικά μου τα πληρώνουν όλα. Μπορούν, δεν μπορούν, κάνουν οικονομίες και τα πληρώνουν. Είμαι από αυτούς που όντως με κράζει, αν δεν μπορείς να πληρώσεις την ασφάλεια, μην το κυκλοφορείς, γιατί θα πάρεις και κάποιον άλλον στο λαιμό σου. Δηλαδή το να... Λες από αντίδραση δεν πληρώνω γιατί δεν έχω, αλλά παρόλα τα αυτά να κυκλοφορείς, δεν είναι κάτι σωστό. Ακόμη χειρότερο είναι το γεγονός ότι η προθεσμία προκειμένου οι ιδιοκτήτες γιοταχή ήδη κύκλων να διορθώσουν τα συγκεκριμένα λάθη, να αποδείξουν ότι πλέον δεν είναι κάτοχοι των ακινήτων για τα οποία τους επιβάλλονται πρόστιμα, είναι μόλις 8 ημέρες. Για τα ανασφάλιστα οχήματα πλέον ο νόμος, εκτός από το τσουχτερό πρόστιμο των 250 ευρώ, προβλέπει αφαίρεση των πινακίδων, άδειας ικανότητας και άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες, αφαίρεση αντίστοιχα πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια σε περίπτωση υποτροπής, χρηματικό πρόστιμο υπέρ του επικουρικού κεφαλαίου με πράξη της αστυνομικής αρχής 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και για τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Φυλάκιση από 2 μήνες έως 1 χρόνο και χρηματική ποινή ως 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα. Όσον αφορά τις ποινικές κυρώσεις, αυτές περιλαμβάνουν φυλάκιση από 2 μήνες έως 1 χρόνο και όσον αφορά το πρόστιμο για μία έλεγχο κταίο, αυτό φτάνει τα 150 ευρώ μέσω TaxisNet. Ενώ σε περίπτωση που κάποιος πιαστεί από την τροχέα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 400 ευρώ.